Επίσης και πάμε κατευθείαν στο Διευθυντή Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Ρωμανό. Καλή σας μέρα, κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα, κύριε Μητυλινιέ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα στον κύριο Παπαδόπουλο και καλές διακοπές, γιατί φαντάζομαι ότι διακοπεύει. Στο περίπου, στο περίπου. Δεν έχουμε. Το Αύγουστο σε εμάς είναι, καταλαβαίνετε τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε. Ήταν οι εξελίξεις. Αυτό και προς το τέλος του Ιουλίου. Το δικό μας είναι τόσο αγωγικό. Αυτό, μα προς το τέλος του Ιουλίου λέγαμε, έλα μωρέ, Αύγουστος έρχεται, ωραία θα είναι, μας λέγανε, φεύγει ο Δένδιας, πάει εξ απροώτων μες στην Αίγυπτο, κλείνει συμφωνίες, ΑΟΣ και τα λοιπά. Παναγία μου δηλαδή, λίγο calm down, πάτε μια διακοπή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ερώτηση του Ανδρέα Παπαδόπουλου για να περάσουμε μετά στην Αίγυπτο σιγά σιγά. Λοιπόν, πράγματι, την ακούσατε, γιατί ήσασταν μαζί μας. Νομίζω ότι είναι πράγματι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον υπάρχει, νομίζω, μία σύμπνοια, τουλάχιστον, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρεις ποτέ, αλλά τουλάχιστον με τα δεδομένα που μιλάμε τώρα 11 και 4 το πρωί, στο γεγονός ότι η μόνη διαφορά που αποδεχόμαστε είναι αυτή που αφορά την υφαλοκρηπίδα και άρα και τις ΑΟΣ που συνδέονται με αυτήν. Και ότι για αυτή τη διαφορά, σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση, η μόνη μετέπειτα επιλογή είναι η ΦΑΓΗ. Μάλιστα. Θεωρείτε... Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο, το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης πολύ ξεκάθαρα. Ευτυχώς άκουσε και τον κύριο Τσίπρα να το λέει όταν βγήκε από τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη προ εβδομάδων. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι το να πάμε στη Χάγη με την Τουρκία, ίσως τις αναγνωρίζουμε δικαιώματα τα οποία από μόνη της δεν θα μπορούσε ούτε να φανταστεί. Σε αυτό τι απαντάτε? Η βασική απάντηση σε αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησα την υπόθεσή μου. Δηλαδή, όταν υπογράφεις αυτό το κοινό συνυποσχετικό, το λεγόμενο, βάση του οποίου πας στη Χάγη, ομονοείς, συμφωνείς, το θέμα το οποίο θα διερευνηθεί και θα αποφανθεί η Χάγη. Αυτό είναι μόνο αυτή η διαφορά που αποδεχόμαστε ως υπαρκτή, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα. Τώρα, στα χθεσινά. Το βασικό είναι ότι έγινε μια συμφωνία η οποία επί της ουσίας θα ακυρώσει το μνημόνιο εντός αγωγικών Άγκυρας Λιβύης, Άγκυρας Τρίπολης. Η ερώτηση τώρα είναι η εξής. Υπάρχει βάση ανάλυσης και βάση της συμφωνίας φυσικά το κενό της μισής Ρόδου και του Καστελορίζου. Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πάμε σε επόμενη φάση για αυτό στη συμφωνία μας με την Αίγυπτο. Από εδώ πλευρά όμως είναι, η κριτική είναι η εξής και η ερώτηση. Γιατί δεν το κάναμε τώρα να τελειώνουμε? Λοιπόν, ξεκινάω από το βάσιμο του συλλογισμού τον οποίο καταθέτετε εσείς, για να πάω μετά στον τρόπο με τον οποίο εργαλοποιεί αυτό το συλλογισμό ο ΣΥΡΙΖΑ και στην κελειότητα αυτής της πρακτικής που βλέπω από χθες, που έρχεται μάλιστα σε αντίφαση με αυτά που έλεγε μέχρι προ λίγο εβδομάδα. Αλλά ξεκινάω από την ουσία του ερωτήματος. 15 χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να υπογραφεί μια συμφωνία παρόμοια με αυτή που υπεγράφει χθες. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια υπήρχαν περίοδοι που η Αίγυπτος μας έλεγε, μεγάλες περίοδοι, που η Αίγυπτος μας έλεγε, δεν θέλω να εμπλακώ εγώ, βρείτε τα με την Τουρκία. Άρα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις ούτε για τμηματική υπογραφή. Και υπήρχαν πιθανόν και κάποιες περίοδοι που ήταν πιο εύκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σαν αυτή. Νομίζω ότι το γεγονός ότι καταλήγουμε σε μια τέτοια συμφωνία που αποτελεί κοινά αποδεκτή εθνική γραμμή τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πια η τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ, αυτό ακριβώς δηλαδή που κάναμε χθες και το κάναμε ακόμα καλύτερα από ό,τι πιθανόν υπήρχε ως βάση στην εθνική γραμμή, και θα εξηγήσω γιατί μετά. Νομίζω ότι το timing λοιπόν στο οποίο γίνεται αυτό έχει πολλαπλάσια αξία. Πρώτον, γιατί δεν ξέρεις πώς αλλάζουν οι συνθήκες σε μια χώρα σαν την Αίγυπτο, η οποία καταλαβαίνω δεν είναι μια χώρα η οποία πηγαίνει με ευαγγέλιο το διεθνές δίκαιο και τα λοιπά απαραίτητα σε κάθε φάση της. Και όταν μάλιστα έχεις την Τουρκία να δίνει γη και είδος
προκειμένου να συνάψει η ίδια οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο και να της δίνει μάλιστα και μεγαλύτερη επίρρεια, μεγαλύτερα, περισσότερα δικαιώματα, περισσότερο χώρο. Και επίσης φυσικά σε ένα timing που είναι λίγους μήνες μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο και ουσιαστικά υποχρεώνει εντός εισαγωγικών τώρα τη Λιβύη και της δίνει την νομιμοποίηση, αν θέλετε, σε όλα τα ακροατήρια, τα αντιδιαμετρικά αντίθετα που υπάρχουν μέσα στη Λιβύη, να προχωρήσει σε μια συμφωνία με εμάς που θα είναι στα πρότυπα αυτής της συμφωνίας και της συμφωνίας με την Ιταλία που προηγήθηκε. Άρα στην ουσία αυτό που βλέπουμε τώρα, κύριε Ρωμανέ, συγγνώμη σας διακόπτω. Μόνο για να καταλάβω, ναι. Σημαντικό απ' όλα, ότι ουσιαστικά ακυρώνεις λοιπόν μια συμφωνία, μια ψευτοσυμφωνία Λιβύης-Τουρκίας, η οποία, για την οποία μάλιστα αυτοί που σήμερα ασκούν κριτική περί της δίθεν, όχι περί της δίθεν, περί της τμηματικής αυτής οριοθέτησης, είναι οι ίδιοι που μας λέγανε ότι δεν κάνετε τίποτα και τρέχετε πίσω από τις εξελίξεις και θα μας πετάξουν τελείως έξω από το παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν υπέγραφε, ας πούμε, η Τουρκία με την Αίγυπτο και είχαμε παράλληλα και το τουρκολιβικό σύμφωνο που ήδη βάζει στο τραπέζι η Τουρκία, θα είχαμε ουσιαστικά πεταχθεί έξω από το παιχνίδι, από το σκάκι αυτό που παίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα οι ίδιοι θα κάναν τη μεγαλύτερη κριτική. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε την αντίφαση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κ. Τσίπρας δεν έχουν περάσει πάνω από μερικές εβδομάδες που στο φόρουμ των Δελφών έλεγε τρέξτε, προχωρήστε άμεσα σε τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ, βρείτε το βίντεο. Ξαναλέω, δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ με καρέκλα, το τι έλεγε όποιος επίσης την ίδια βάση ακριβώς συζητούσε ό,τι συζητούσε και πιθανό να μας πει ότι δεν πρόλαβε, το είχε έτοιμο κι αυτός, αλλά δεν πρόλαβε όπως τα άλλα. Όχι, απλά δεν, η θάλασσα δεν είχε σύνορα. Ναι, αυτή πράγμα, είναι η δικαιολογία. Ίσως λίγο μετά από τότε που η θάλασσα δεν είχε σύνορα, γιατί ξέρετε είναι και πολύ γρήγορε οι κολοτούπες τους. Αλλά πέραν αυτού, ξαναλέω, ο Τσίπρας πριν από μερικές εβδομάδες στο φόρουμ των Δελφών με το ίδιο γνωστό θεατρικό του ύφος έλεγε πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Αυτό δηλαδή που κάναμε και το κάναμε ακόμα καλύτερα γιατί βάλαμε και τη μισή Ρόδο, η οποία με την ευρεία έννοια ανήκει στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου, άρα δείχνουμε τον δρόμο με τον οποίο θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που θα έχει μέσα και στο Καστελόριζο όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Άρα λοιπόν είναι, ξαναλέω, μια πολύ μεγάλη αστική νίκη, δεν είναι μόνο μεμψίμηρη η λογική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο αμήχανη, θεωρώ ότι είναι και κωμικοτραγική και νομίζω ότι τα εθνικά θέματα δεν χωρούν τέτοιες αντιμετωπίσεις. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, θέλω να κλείσουμε με μία μίνι αναδρομή και με το τι πρόκειται να γίνει από τούδε και στο εξής. Ξεκινάμε από τον Eastman. Το επόμενο, πάμε σε νοητικό άλμα, αλλά όχι τόσο νοητικό άλμα, όσο χρονικό άλμα. Επόμενο βήμα, η ΑΟΣ με την Ιταλία. Επόμενο βήμα, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Η μερική έστω οριοθέτηση. Περιμένουμε τώρα στα επόμενα βήματα την ολοκλήρωση με την Αίγυπτο και στο βάθος Κύπρος. Προφανώς ένα επόμενο βήμα που το ξεκαθαρίζουμε σε όλους τους τόνους από χθες είναι η ολοκλήρωση με την Αίγυπτο. Προφανώς ένα επόμενο βήμα είναι να καταλάβει η Τουρκία ότι αν θέλει να συζητήσουν οτιδήποτε το υπόδειγμα αυτών των συμφωνιών που έχουν ως βάση το διεθνές δίκαιο, που έχουν ως βάση το δίκαιο της θάλασσας και που έχουν ως βάση την κοινή παραδοχή ότι τα νησιά έχουν κανονικά ΑΟΣ και Ιχαλοκρηπίδα και κανονική επίρρεια σε ΑΟΣ και Ιχαλοκρηπίδα είναι η μόνη βάση για να συζητήσουν οτιδήποτε. Και είπα αυτή την πρώτη που θέλει ποιο είναι το μόνο πράγμα το οποίο συζητάμε και νομίζω ότι αν θέλει την άποψή μου ένα επόμενο βήμα θα ήταν που θα έβλεπα ίσως και πιο σύντομα από αυτά, ειδικά από το δεύτερο σκέλος της αυτών που θα πει να θεστήκατε, θα ήταν κατά τη γνώμη μου η σύναψη αντίστοιχη συμφωνία με τη Λιβύη, η ακύρωση δηλαδή από πλευράς Λιβύης και τυπικά γιατί πλέον έχει πεταχθεί στον κάλαθο των αχρήστων αυτή η συμφωνία, αλλά και τυπικά της συγκεκριμένης συμφωνίας με την Τουρκία, που ήδη στο εσωτερικό ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχει αποδοχή.
και η σύναψη μιας αντίστοιχης συμφωνίας με την Ελλάδα. Μάλιστα. Αν δηλαδή θέλει η Λιβύη, ο μόνος τρόπος για να έχει μια αναγνωρισμένη συμφωνία με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας είναι να συνάψει συμφωνία στα πρότυπα των δύο συμφωνιών που έχουν ήδη συνάψει με την Ιταλία και την Αίγυπτο, να συνάψει μια συμφωνία με την Ελλάδα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η προϋπόθεση για να συνεχιστούν αυτές οι ερευνητικές επαφές που είχαν ξεκινήσει και καλύτερη απόδειξη του θετικού αποτυπώματος της χθεσινής συμφωνίας, της μεγάλης αυτής εθνικής επιτυχίας, δηλαδή από την αντίδραση της Τουρκίας δεν υπάρχει. Γιατί εγώ σας λέω, μην ακούτε τον Ρωμανό, ο Ρωμανός ούτως ή άλλως θα πει καλά για την κυβέρνηση. Κάποιος λοιπόν αντικειμενικός παρατηρητής αρκεί να δει πώς αντέδρασε η Τουρκία για να καταλάβει αν προάγεται αυτά μας συμφέροντα και πόσο θα προάγεται, πόσο σημασία έχει αυτή η συμφωνία που υπογράφεται. Μάλιστα. Και κύριε Ρωμανέ, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι συνδέονται οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι βλέπουμε την ίδια μηχανία και τις ίδιες αρνητικές αντιδράσεις, πιο και καλυμμένες, για να είμαι δίκαιος, και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ρωμανός, ο διευθυντής Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε